Το τελικό σχέδιο προβλέπει τη μείωση του έμεσου του ορίου στα 9.100 ευρώ από 9.550 ευρώ που ισχύει σήμερα για του μισθωτού και συνταξιούχου, νέα κλίμακα αφορολόγηση των εισοδημάτων, καθώ και νέα κλίμακα υπολογισμού τη ειδική εισφορά αλληλεγγύη. Όπω επισημαίνουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι σε δηλώσει του σε Κυριακάτικε εφημερίδε, η νέα φορολογική κλίμακα παίρνει περισσότερα από του πλούσιου και λιγότερα από του φτωχού. Οι προτεινόμενε αλλαγέ, με τι οποίε τροποποίησει επέλθουν στι διαβουλεύσεις με το Κουαρτέτο, θα ισχύσουν για τα εισοδήματα που αποκτώ και θα φορολογηθούν το 2017. Οι σημαντικότερε νέε ρυθμίσει αφορούν τη φορολογική κλίμακα και του συντελεστέ, τον υπολογισμό τη εισφορά αλληλεγγύη και την κλίμακα αυτοτελού φορολόγηση εισοδημάτων από ενίκαια. Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, η φορολογική κλίμακα των φυσικών προσώπων έχει τέσσερα κλιμάκια με συντελεστέ που ξεκινούν από 22% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ. Ειδικότερα, 22% για τα πρώτα 20.000 ευρώ του εισοδήματο, 29% για το τμήμα του εισοδήματο από 20.001 έω και 30.000 ευρώ, 37% για το τμήμα του εισοδήματος από 30.001 30 ευρώ έως και 40.000 ευρώ. 45% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ. Με την κλίμακα αυτή θα φορολογηθούν τα εισοδήματα μισθωτών, συνταξιούχων, ελεύθερων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων. Όμω για του μισθωτού και συνταξιούχου θα διατηρηθεί ελαφρώ ψαλιδισμένο το ισχύον έμεσο αφορολόγητο, ενώ τα εισοδήματα των επαγγελματιών θα φορολογούνται από το 1 ευρώ όπω και σήμερα. Το έμεσο αφορολόγητο όριο εισοδήματο που δικαιούνται οι μισθωτοί και συνταξιούχοι διαμορφώνεται στα 9.100 ευρώ από 9.550 ευρώ σήμερα, καθώ η έκπτωση φόρου που οδηγεί στο φορολόγητο αυτό μειώνεται στι 2.000 από 2.100 ευρώ που είναι σήμερα. Την έκπτωση των 2.000 ευρώ δικαιούνται αυτούς οι αμισθωτοί και συνταξιούχοι με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Στη συνέχεια για κάθε 1.000 ευρώ αύξηση εισοδήματο, η έκπτωση φόρου μειώνεται κατά 100 ευρώ και εξαλήφεται στην περιοχή των 40.000 ευρώ. Παράλληλα, θεσπίζεται νέα κλίμακα υπολογισμού τη ειδική εισφορά αλληλεγγύη, που επιβάλλεται στου έχοντε ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ. Η ειδική εισφορά, η οποία έχει αποκτήσει πλέον μόνιμο χαρακτήρα, δεν θα υπολογίζεται στο σύνολο του εισοδήματο όπω γινόταν μέχρι σήμερα με συγκεκριμένου συντελεστέ, αλλά κινείται φιλοσοφία τη κλίμακα φορολογία εισοδήματο. Ειδικότερα, 2,2% για εισοδήματα από 12.000 και 1 ευρώ έως και 20.000, 5% από 20.000 και 1 ευρώ έως και 30.000 ευρώ, 6,5% από 30.000 και 1 ευρώ έως και 40.000 ευρώ, 7,5% από 40.000 και 1 ευρώ έως και 65.000 ευρώ, 9% από 65.000 και 1 ευρώ έως και 220.000 ευρώ, 10% από 220.000 και 1 ευρώ και πάνω. Κατά τις εκτιμήσεις πάντως των φοροτεχνικών, η αναπροσαρμογή της εισφοράς αλληλεγγύη σε συνδυασμό με τη μείωση του φορολόγιο του και την εφαρμογή υψηλότερου συντελεστή, ελάχιστα θα επιβαρύνουν όσου δηλώνουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 17.000 ευρώ. Η επιβάρυνση θα είναι αισθητή στα εισοδήματα άνω των 23.000 ευρώ, καθώ φτάνει τα 626 ευρώ για εισόδημα 25.000 ευρώ, στα 656 για μισθωτό με 30.000 ευρώ εισόδημα και στα 951 ευρώ για εισόδημα 35.000 ευρώ. Αντίθετα, κερδισμένοι βγαίνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίε με εισόδημα μέχρι 35.000 ευρώ, περίπου 9 στου 10, καθώ θα φορολογηθούν με μειωμένο συντελεστή 22% αντί του ισχύοντο